Είναι Τρίτη, αρκετά μετά τις 8 αυτή τη φορά. Και φυσικά είναι να κάνω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Με καθυστέρηση μια εβδομάδα με την αναβολή του προηγούμενου επεισοδίου. Έτσι. Λόγω υποχρεώσεων μας δυστυχώς. Επιστρέφουμε, είμαστε μαζί σας. Και φυσικά θα αρχίσουμε με τι άλλο έχουμε πει. Κάντο πράξη. Άμα δεν αρχίσουμε με το σπίτι μας... Ναι, θα πέσει να μας φυλακώσει. Δεν σας ευχαριστήσαμε και από αυτή τη θέση για το... Όχι αυτό, για το προπροηγούμενο Σάββατο και την εκδήλωσή μας με τα καπάκια. Η προσέλευσή σας για ακόμα μία φορά ήταν... ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Γεμίσαμε 5 γιοταχή γεμάτα πλαστικά καπάκια. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια πια για αυτή τη δράση. Τίποτα, είναι μια δράση που την έχετε αγκαλιάσει όλοι, την υποστηρίζετε θερμά. Για μας η ικανοποίηση είναι ότι πρώτον ότι βοηθάμε σίγουρα το σκοπό που έχουμε σχετικά με τα αναπηρικά μαξίδια που μπορεί να παρέχει η Ένωση Παραπληγικών Ελλάδος και δεύτερον ότι σας έχουμε βάλει στο τρυπάκι της ανακύκλωσης, κάτι που είναι πολύ ευχάριστο και για εμάς και για το περιβάλλον και για τις νεότερες γενιές που έρχονται και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε την αξία της ανακύκλωσης και περισσότερο την αξία του αποτελέσματος που φέρνει η ανακύκλωση του πλαστικού στις σύγχρονες μέρες, έτσι. Και αυτό ουσιαστικά είναι ο λόγος που δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε αυτές τις ανοιχτές δράσεις, όπως τις ονομάζουμε, για τον κόσμο. Γιατί αυτό που μου δίνει εμένα μεγαλύτερη χαρά είναι ότι βλέπω γονείς να έρχονται με τα παιδιά τους. Μαζί με τα παιδιά, μπράβο. Και τα παιδιά με ένα πλατή χαμόγελο κάθε φορά να έρχονται να αφήνουν τα καπάκια, λένε αυτά μαζέψαμε, θα έρθουμε και την επόμενη φορά, τα δίνουμε και στο σχολείο μας, γιατί έχουμε τοποθετήσει και μπουκάλες στα περισσότερα σχολεία, ειδικά στην πόλη μας. Είναι αυτό, έχει γίνει συνήθεια στα παιδιά, έχει μπει στο υποσυνειδητό τους ότι μαζεύοντας τα καπάκια βοηθάμε για την επίτευξη ενός πάρα πολύ σημαντικού σκοπού. Έτσι. Και συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη, αλλά και το περιβάλλον. Είναι έτσι μόνο περηφάνεια μπορούμε να νιώσουμε για αυτό το... για ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα και συνεχίζουμε, όπως φυσικά βλέπετε, με θέρμη. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε με τίποτα. Το Σάββατο που μας έρχεται, το Σάββατο 26 του μήνα, συγγνώμη, 28 του μήνα, έχουμε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Γενική Συνέλευση, παύλα, απολογισμός, να δούμε τι έχουμε κάνει. Η αφορμή αυτού είναι ο ένας χρόνος ζωής του Συλλόγου. Ο πρώτος χρόνος ζωής μας. Είναι μια Γενική Συνέλευση, παύλα, γιορτή θα την πω εγώ. Ναι, ναι. Μια γιορτή για το Σύλλογο. Με ανοιχτό κάλεσμα. Με ανοιχτό κάλεσμα για όλους όσους θέλουν να παρευρεθούν. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει και να γίνει μέλος. Και κυρίως να συμμετέχει και να συμμετέχει, έχει άποψη, έτσι, σε αυτή την προσπάθεια για τις μελλοντικές δράσεις που θα διεξάγει ο σύλλογός μας. Γιατί δεν έχουμε ένα κλειστό σημειωματάριο με συγκεκριμένα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Η ατζέντα μας είναι πάντα ανοιχτή, πάντα υπάρχει χώρος για προσθήκες, πάντα υπάρχει χώρος για βελτιώσεις πάνω στα πράγματα που έχουμε σχεδιάσει. Ακριβώς. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ απλό να συμβούν. Και πάντα υπάρχει χώρος για πράξεις. Έτσι. Είναι, δηλαδή, αν κάποιος έχει την όρεξη, τη διάθεση και θέλει να κάνει πράξεις, νομίζω είναι μονόδρομος που θα έρθουν. Γιατί αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Σύλλογος κάτω πράξη. Η φιλοσοφία η δική μας. Μία ιδέα, εσένα που μπορεί να μας βλέπεις, μπορεί να είναι η αφορμή για την επόμενη πολύ μεγάλη δράση που θα εδραιωθεί. Μπορεί να γίνει πάλι συνήθεια και βλέπουμε. Έχουμε πολύ δρόμο. Αφού το πιάσαμε από εκεί, θέλω να σε πάω, να φύγουμε λίγο από το σύλλογο. Θα μ' αρχίσεις. Να πάμε, όχι, θα συνεχίσω θετικά. Α, εντάξει, θα συνεχίσω με μια πράξη, με ένα event. Μόλις το είδα, μου έκανε κλικ στο μάτι. Λέω μπράβο, είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Είναι μια πολύ όμορφη δράση που... είναι διαφορετική. Μιλάω για το τουρνουά σκάκι που διοργανώνει η Ένωση Γονέων Δήμου Νέας Μύρνης
σε συνδιοργάνωση με τον Πανιόνιο φυσικά. Όχι και τμήμα Σκάκι για όσους δεν το γνωρίζουν. Τέλος πάντων, η εκδήλωση θα γίνει στο 7ο Δημοτικό, στην Ευξήνου Πόντου. Να πούμε, το 7ο Δημοτικό είναι ένα από τα, ίσως... Από τα πιο δραστήρια. Σίγουρα είναι από τα πιο δραστήρια, για να μην πω το πιο. Ναι. Φιλοξενεί και άλλες πολλές δράσεις. Έχει φιλοξενήσει και εμάς στο παρελθόν. Και εμάς, σωστά. Με όλες τις διαδικασίες που είχαν γίνει, ήταν άψογες. Μόνο καλά λόγια έχουμε να πούμε για το συγκεκριμένο σχολείο. Το event είναι την Κυριακή που μας έρχεται, Κυριακή 29 Μαΐου. Η προσέλευση για τα παιδιά θα είναι από τις 9 μέχρι τις 10 παρατέταρτο, με σκοπό να ξεκινήσουν 10.30 και να τελειώσουν γύρω στις 2.30. Επειδή με ξέρεις τώρα. Με προκαλείς λίγο, δηλαδή λες, ας πούμε, μια θετική είδηση, πολύ ωραία, πολύ σωστή, έτσι την υποστηρίζουμε, μπράβο. Θα προκαλέσω λίγη, θα δημιουργήσω λίγη ίντριγκα. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση που τη συγκεκριμένη δράση την ανέβασε και την πρότισε και το γραφείο τύπου. Ναι. Του Δήμου Νέας Μύρνης. Ναι. Το λέω αυτό γιατί ξέρουμε ότι δεν έχουν και τις καλύτερες των σχέσεων. Δημοτική αρχή, ναι, με την Ένωση Συλλόγων Γονέων. Κοίτα να δεις, έρχεται προεκλογική περίοδο. Έτσι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Αλλά είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Εμείς παραθέτουμε και τις δύο. Μα προφανώς εμείς παίρνουμε τη θετική. Προς ενημέρωση όλων. Ναι, ναι. Απλά λέμε λίγο και το background. Εννοεί. Έτσι, για να μην το περνάμε στο αβαβά που λένε. Να το πούμε και το background. Δεν είναι κακό να τα μαθαίνει πλέον ο κόσμος όλα, να έχει μια σφαιρική εικόνα. Ολιστική, που είναι και της μόδας τελευταία. Τέλος πάντων, εγώ πάντως θα πρότεινα σε κάθε παιδί που ασχολείται με το σκάκι, γιατί έτσι, και εγώ παιδί ήμουν πολύ θερμός με το συγκεκριμένο άθλημα, να συμμετέχει στο συγκεκριμένο τουρνουά, μπορούμε να το πούμε. Και γιατί όχι, να μας πει τις εντυπώσεις του. Και άμα αξίζει, να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Βεβαίως, στο μέλλον. Να το υποστηρίξουμε, γιατί και εμείς αγαπάμε το σκάκι. Πάμε, θα σε συνεχίσω με μία ακόμα πολύ θετική ενέργεια που έγινε με συνδιοργάνωση του Δήμου Νέας Μύρνης. Αυτό έγινε την ημέρα που είχαμε εμείς τα καπάκια, το Σάββατο, στις 11, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία, θα σε γελάσω αυτή τη στιγμή, δεν την έχω πρόχειρη. Είχαμε στο Άλσος την πρώτη ημέρα υιοθεσίας για σκύλους και γάτες που έγινε στο χώρο του Άλσους, σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο στην Αιγιάλια. Ναι. Πληροφορηθήκαμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά η συγκεκριμένη μέρα. Είναι ότι πάνω από 30 ζωάκια βρήκαν σπίτι. Πολύ ευχάριστο. Είναι μία από τις δυστυχώς λίγες δράσεις που βγάζω το καπέλο. Ναι, όχι. Είναι και χρήσιμο και είναι έτσι εξαιρετική πρωτοβουλία και μπράβο τους, πραγματικά μπράβο τους. Το μόνο αρνητικό, αν θες να πάμε και εκεί, είναι δυστυχώς το φωτογραφικό υλικό που ανεβαίνει μετά. Είναι η διαφήμιση συγκεκριμένων προσώπων που γίνεται συνεχώς και χωρίς κανέναν ενδιασμό και πατάνε πάνω σε όλα τα θέματα προκειμένου να διχτούνε. Κοίταξε, επειδή θα το συζητήσουμε πολύ το φωτογραφικό υλικό και σε, έτσι λίγο αργότερα σε επόμενη είδηση, αυτό είναι ένα μόνιμο πια, μια μόνιμη δράση, μια μόνιμη κατάσταση, οι φωτογραφίες οι προεκλογικές. Δηλαδή, οποιαδήποτε δράση κάνουν, αυτό είναι το άσχημο, ότι ενώ είναι μια εξαιρετική δράση, είναι κάτι πολύ ωραίο, πολύ χρήσιμο, πολύ φιλοζωικό πραγματικά, που έχει έτσι πολύ θετική απόχρωση, το ευτελίζουν κάθε τι, ευτελίζεται με τις προεκλογικές φωτογραφίσεις. Δηλαδή μονίμως βλέπουμε φωτογραφίες μόνο για τα μάτια του κόσμου, για την προεκλογική καμπάνια, για να δείξουμε ένα ωραίο προφίλ και όλο αυτό. Και προφανώς όλο αυτό καταστρέφει την ουσία της καλής δράσης που κάνετε. Γνώμη δική μου είναι, νομίζω και πολλοί άλλοι το βλέπουν αυτό και το καταλαβαίνουν, γιατί έχει γίνει πια
Σούπα θα το χαρακτηρίσω. Για να μην βλέπουμε μονόπλευρο το θέμα. Δεν είναι μόνο στελέχη του Δήμου που φωτογραφίζονται, όχι, διαφημίζονται κλπ. Και μεγάλο μέρος ατόμων από την αντιπολίτευση. Ναι. Έχει το γίνει... κάνουν αυτό με παρόμοια, σχεδόν ίδιο αριθμό περιστατικών, με ίδια συχνότητα. Ναι, σου λέει ότι προφανώς από τη Δημοτική Αρχή κάποια στελέχη ετοιμάζονται είτε για να διεκδικήσουν τη θέση του Δημάρχου, είτε για να διεκδικήσουν ψήφο μεθαύριο. Οπότε σου λέει γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Έχουν πάρει το αμπάριζα τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, τα χρησιμοποιούν προς ίδιον όφελος. Οπότε σου λέει και εμείς πρέπει να φωτογραφιζόμαστε όλη μέρα, όλη νύχτα. Όπου πάμε. Πάμε στο γήπεδο, φωτογραφίες. Πάμε στο άλλο, φωτογραφίες. Πάμε στην πλατεία, φωτογραφίες. Πάμε για μπάνιο, ναι. Φωτογραφίες. Πάμε στην εκκλησία, φωτογραφίες. Γιόρταζε η Αγία Φωτεινή. Είχε το πανηγύρι κτλ. Δεν υπήρχε δευτερόλεπτο, δηλαδή η φωτογράφος, η προσωπική φωτογράφος, γιατί δεν είναι φωτογράφος του Δήμου, είναι προσωπική φωτογράφος στελέχος. Το οποίο βέβαια το έχει αρνηθεί το συγκεκριμένο στελέχος και έχει πει ότι είναι του Δήμου. Εντάξει, αυτό δεν είναι σημασία. Όποιος θέλει και τη ζητήσει θα πάει. Ναι, εντάξει, προφανώς, αλλά τι κάνει μια στα κεραμίδια. Όταν, έχεις ένα, το ένα, όταν, όταν ο Δήμος πληρώνει ένα φωτογράφο και αυτός ο φωτογράφος. Από τις 10 φωτογραφίες, οι 9 είναι με ένα στέλεχο συγκεκριμένο. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή από αυτήν την άποψη. Δεν το κατηγορώ. Πιθανώς όλοι να κάναν το ίδιο πράγμα. Δεν λέω ότι φταίει μόνο η συγκεκριμένη, ας πούμε, και γίνεται αυτό. Προφανώς και άλλοι θα κάναν το ίδιο πράγμα στη θέση. Αλλά και στην εκκλησία μέσα, έβλεπες, μέσα στην εκκλησία, την ώρα της λειτουργίας. Να είναι στις εικόνες, φωτογραφία η εικόνα, με φόντο, τα στελέχη. Από εδώ, από εκεί, πάμε μπροστά στον παπά, να τραβήξουμε δηλαδή. Μετά σας πείραξε, ας πούμε, που πήγανε λιτανία την εικόνα περιφορά στην πλατεία και ο κόσμος έπινε καφέ. Πώς να μην πίνει καφέ ο κόσμος καθιστός και να περνάει η εικόνα με τους παπάδες όλους έτσι, στο ντούκου. Να περνάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και να μην δίνει κανένα σημασία, να το απαξιώνει ο κόσμος. Όταν εσείς οι ίδιοι το ευτελίζετε, προφανώς και ο κόσμος θα το απαξιώσει. Και αφού αλλάξαμε λίγο κλίμα... Έτσι. Το κάναμε πιο ευχάριστο. Πάμε σιγά σιγά σε θέματα πιο ανησυχητικά. Μάλιστα. Θα σε πάω στα ποδήλατα. Που λέμε να ξανατοποθετήσουμε στη Νέα Σμύρνη, γιατί ήταν ένα project που είχε και πιάσει και είχε ριζώσει στην πόλη μας. Υπάρχει πρόταση, έχει περάσει πρόταση λοιπόν. Όπως είχαν τοποθετηθεί παλαιότερα οι τρεις σταθμοί με τα ποδήλατα προς ενοικίαση στην πόλη μας, αυτό το project θα ξαναγίνει από την αρχή. Και τι ήθελε εδώ το ερώτημα. Ωραία, να το κάνουμε. Έχουμε βρει επιχορήγηση από εκεί. Ωραία. Να πάρει το OK από αλλού. 100%. Πάμε να δούμε όμως τι θα γίνει στην πράξη. Για να δούμε. Ξέρω, θες να κάνουμε προβλέψεις. Εκεί έχουμε τα προβλήματα σε αυτή την πόλη στις πράξεις. Καλά, εννοείται. Εκεί πάσχουμε τον υπέρτατο βαθμό. Καλά, ναι. Και όχι μόνο στην πόλη μας, απλά εμείς λέμε για το σπίτι μας. Έρχομαι εγώ, τοποθετώ. Τρεις διαφορετικούς σταθμούς με 20 ποδήλατα στον καθένα. Ωραία. Μετά από έναν μήνα. Πόσα θα έχουν μείνει. Ναι. Όποιος λύσει την εξίσωση κερδίζει δείπνο. Κερδίζει ένα ποδήλατο. Κερδίζει ένα ποδήλατο. Αν δεν έχει κερδίσει. Γιατί... Ναι. Όχι, θέλω να συμπληρώσω αυτό. Πώς περιμένουμε... Εφόσον τοποθετηθούν αυτά τα ποδήλατα, να λειτουργήσουν σωστά, να παραμείνουν στις θέσεις τους, να παραμείνουν λειτουργικά και να εξυπηρετούν το κοινό, από τη στιγμή που στην ίδια την κεντρική πλατεία της πόλης μας, τώρα που είχαν μπει τα περίπτερα από 1η έως 15 Μαΐου, είχαμε περιστατικά κλοπών πάνω στην πλατεία. Έτσι. Με security. Και με security που τους πληρώνουμε από τους πόρους του Δήμου. Πώς περιμένουμε σε πιο απόμερα σημεία της πόλης μας να βάλουμε ποδήλατα, το οποίο είναι ένα project δοκιμασμένο. Δοκιμασμένα αποτυχημένο. Εννοείται. Έτσι.
Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν νομίζω. Ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια αυτοί οι σταθμοί δεν έχουν ούτε ένα ποδήλατο. Το κάνατε. Απέτυχε. Το μοναδικό που άλλαξε από όταν απέτυχε η προηγούμενη φορά που το κάνατε, το μοναδικό πραγματικά που έχει αλλάξει από τότε, είναι ότι προσθέσατε καμιά 500 μέτρα και καλά ποδηλατόδρομο. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Κοιτάξτε, άμα δεν, όταν πας να δοκιμάσεις κάτι που υφίσταται και τρέχει και λειτουργεί σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, που εδώ και δεκαετίες, πολλές δεκαετίες, είναι τρόπο ζωής το ποδήλατο, δεν μπορεί ξαφνικά να έρθει να το πετάξει εδώ στην Νέα Σμύρνη τα ποδήλατα και να θεωρήσει ότι ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος και μπορεί να ζήσει με το ποδήλατο σε μια πόλη που τα αυτοκίνητα μόνο μέσα στις εισόδους των πολυκατοικιών δεν έχουν μπει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το φτιάξατε 500 μέτρα υποτιθέμενου ποδηλατόδρομου. Αυτό δεν είναι εκπαίδευση και παιδεία και προετοιμασία του κόσμου να είναι πιο ποδηλατοκεντρικός. Αυτό στην κλίμακα τη δικιά μου είναι αρκετά χαμηλά. Πρώτα είναι τα υπόλοιπα προβλήματα, ότι ουσιαστικά θα κάνεις μια επένδυση η οποία κατά τη δικιά μου άποψη μέσα σε ένα χρόνο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Επειδή δεν έχω καμία εμπιστοσύνη ότι θα παραμείνουν έστω και τα μισά. Μέσα σε λίγους μήνες, όχι μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή με αυτά τα πράγματα που βλέπουμε καθημερινά, που ακόμα από εδώ και από εκεί, ότι πηδήξαν στο μπαλκόνι μου, κλέψαν τα έπιπλά μου, κλέψαν το αυτοκίνητό μου από τον γκαράζ μου, κλέψαν το μηχανάκι μου. Πώς περιμένουμε κάτι τέτοιες ιδέες που ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Αν μπορούσες να την κρατήσεις, να την υλοποιήσεις σωστά και να είναι λειτουργική, είμαι 100% σύμφωνος με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Αλλά από τη στιγμή που ξέρουμε ότι θα είναι δυσλειτουργικό, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Εγώ θα σου βάλω κι άλλο ένα στοίχημα. Τι στοίχημα βάζω ότι με το που μπουν τα ποδήλατα και με το που εξαφανιστούν γρήγορα, θα κάνεις να δεις παλιατζή στη Νέα Σμύρνη κανένα εξάμηνο. Δεν είναι αυτό, είναι το λιγότερο. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα... Σε φαινόμενα, αλλά... Σε φαινόμενα ακριβώς. Σε διαφορετικά φαινόμενα. Σε φαινόμενα... Παγκόσμια. Παγκόσμια φαινόμενα. Και αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και επιστημονικό περιεχόμενο στο φυσικά. Γιατί εδώ πέρα έχουμε απ' όλα. Έτσι. Φαινόμενο του θερμοκηπίου, λοιπόν. Θες να πούμε τον ορισμό. Εσύ είσαι ο ειδικός αυτά. Εσύ θα παίξεις μπάλα, λοιπόν, τώρα. Θα πάμε επί του πρακτέου. Εγώ θα κάνω σχολιασμό. Τι εννοούμε με το φαινόμενο του θερμοκηπίου στο Δήμο Νέας Μύρινης? Φυσικά, μιλάμε για μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα, η οποία έχει αρχίσει και εφαρμόζεται στο Δήμο μας. Σκέφτηκε η διάνοια που έχουμε για αντιδήμαρχο αστικού πρασίνου και πολιτικής προστασίας στο Δήμο μας. Λέει... Κατώτατα. Έχω καταστρέψει το πράσινο της πόλης. Κανονικά θα έπρεπε να έχω παραιτηθεί με τόσες δυσλειτουργίες, με τόσες κακές ενέργειες, κακές αποφάσεις που έχω πάρει. Λέει, με τόσο καλές που δεν με αφήνουν να φύγω. Ναι. Και λέει τώρα ποιο θα είναι το επόμενό μου βήμα. Έτσι. Οστήρας. Και έρχεται και ρίχνει στο τραπέζι, περνάει και από δημοτικό συμβούλιο και λέει κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Ξέρετε τι λείπει? Ένα θερμοκήπιο από το Άλσος. Οπότε ας ρίξω και άλλα δέντρα. Ναι. Ας φτιάξω ένα θερμοκήπιο με κάποια φυτά που δεν υπάρχουν εδώ πέρα για να κάνουμε μαθήματα στα παιδιά. Κάπου να πάνε τα κονδύλια. Λοιπόν, κάπου να πάνε τα κονδύλια πρέπει, ναι. Και να δούμε τι θα γίνει. Και να συνεχίσω. Ναι. Εδώ και μια εβδομάδα, δύο,
έχουν αρχίσει και πραγματοποιούν εργασίες για την ανέγερση του θερμοκηπίου στο άλσος. Την ανέγερση. Πιάστα αυγό και κούρευτο. Υπέροχο ήταν. Ήταν πραγματικά υπέροχη ιδέα αυτή. Δεν ξέρω πώς σας ήρθε. Εντάξει, μπορείτε να ρίξετε κι άλλα δέντρα, άμα θέλετε, να κάνετε και ένα μουσείο διαστημικού σταθμού, ξέρω. Μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Γιατί δεν ταιριάζει στη Νέα Σμύρνη. Εγώ λέω να το κάνουμε στην κεντρική πλατεία. Έτσι. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι λίγο αστείο. Δεν έχει νόημα πραγματικά αυτό που κάνουν για μένα. Τζάμπα τα χρήματα για αυτό που θα χτίσουν. Τζάμπα τα δέντρα που ρίχνουν, γιατί στο άλσος δεν θα πάει κάποιος να δει το θερμοκήπιο. Και τι στοίχημα ότι σε λίγους μήνες θα είναι παρατημένο, θα είναι χάλια, θα το ξυλώνουν, ξανά κονδύλια για να φτιάξουμε άλλα πράγματα. Και το ανησυχητικό είναι ότι ξέρεις τι, μετά θα σου πει ότι εγώ, okay, είχα βάλει, ξέρω εγώ, το budget για να κάνουμε θερμοκήπιο. Ωραίο. Θερμοκήπιο, φιλικό, περιβάλλον, ξέρω εγώ τι, δεν ξέρω πώς θα το πουλήσει. Δεν πέτυχε. Τώρα ας φτιάξουμε ένα θεατράκι κλειστό. Τώρα ας κάνουμε κάτι μπετονένιο. Γιατί θα σου πει, τι να κάνω το χώρο που γκρέμισα τα δέντρα. Τι να τον κάνω το χώρο αυτόν. Πρέπει να τον εκμεταλλευτώ. Πρέπει κάπως να το αξιοποιήσουμε. Ελπίζω να μην βγω αληθινός και να μην επαληθευτούν οι προφητείες μου. Εμένα αυτό που με εξοργίζει, okay, το θερμοκήπιο είναι μια ωραία ιδέα που μπορεί να γίνει, γιατί η εκπαίδευση των παιδιών επί του πρακτέως στο συγκεκριμένο θέμα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ας έφτιαχνε ένα μικρό σε κάθε σχολείο που τα έχει αφήσει μέσα στον ήλιο και μέσα στον πετόν, να πούμε, και μέσα στις τσίγκινες αίθουσες. Η μεγάλη μου διαφωνία εμένα... Έχει βάλει τα παιδιά, τα έχει κάνει μέσα στη θερμοκήπια και να φυτρώσουν. Η μεγάλη μου διαφωνία εμένα είναι αυτές οι εξαιρετικές επιλογές που γίνονται. Πριν 1,5 χρόνο είχαμε τρομερό θέμα με το πάρκο σκύλων, άμα θυμάσαι, πάνω στην πλατεία Δεξαμενής. Μπράβο. Εκεί πέρα οι κάτοικοι της περιοχής ήταν απειβδισμένοι γιατί δεν μπορούσαν με το σκυλόπαρκο. Οι σκυλοιδιοκτήτες ήθελαν κάπου να πάνε τα σκυλιά τους και με το δίκαιο να τρέξουν. Mm. Γιατί στην πόλη μας πάσχουμε δεν υπάρχει ένα πάρκο σκύλων για να μπορούμε να πάμε και εμείς τα σκυλιά μας να παίξουν, να τρέξουν και να κοινωνικοποιηθούν. Θα μπορούσε να αφήσει τα δεντράκια μια χαρά ωραία, να το περιφράξει. Ο μόνος χώρος τόσο απλό στη Νέα Σμύρνη. Δεν θα πω μόνος, ένας από τους πολύ λίγους χώρους στη Νέα Σμύρνη και που προβλέπεται, που πληρεί τις προϋποθέσεις με βάση το νομοσχέδιο που έχει περάσει, ακριβώς, είναι το άλσος. Ο μόνος χώρος που θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ μεγάλο, και να μην ήταν μεγάλο, να γίνει ένα απλό σκυλόπαρκο, το οποίο δεν ενοχλεί τη γειτονιά στην οποία βρίσκεται, είναι το άλσος. Ενοχλάμε κανένα. Γιατί η βασική προϋπόθεση είναι το πάρκο σκύλων να βρίσκεται 20 μέτρα μακριά από κατοικίες. Στη Νέα Σμύρνη, όπως τα έχουμε καταφέρει, έτσι, ακριβώς, αυτές οι προϋποθέσεις δεν μπορούν να τηρηθούν σχεδόν σε κανένα άλλο σημείο στην πόλη. Εσύ πας και μου βάζεις ένα θερμοκήπιο μέσα στο άλσος, που να προσθέσω μέσα σε αυτό, τα σκυλιά στο άλσος απαγορεύονται. Σύμφωνα με πινακίδες παράνομες. Παρανόμως, ναι. Που υπάρχουν μέσα στο άλσος. Έτσι, έτσι. Εντάξει, το έχουμε πει. Εδώ μιλάμε για φωστήρες. Εσείς τους ψηφίσατε, ξέρετε. Τέλος πάντων, για να μην επεκταθούμε περαιτέρω στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί έχουμε και πολλά ακόμα να πούμε, θα σε πάω σε ένα σύντομο διαλυματάκι. Ναι, γιατί αργήσαμε λίγο σήμερα. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερο.
Επιστρέφουμε χωρίς καμία καθυστέρηση και συνεχίζουμε με... Θα σε πάω πάλι λίγο soft να συνεχίσουμε όπως θέλεις εσύ. Εντάξει. Και θα σε πάω στα summer camps. Ωραία, καλοκαιρινά, φρέσκα. Και εσένα ειδικά σε λίγο χρόνια θα σε ενδιαφέρει ιδιαιτέρως να μπορείς να πας στην κόρη σου. Μάλλον. Τέλος πάντων, φέτος είναι μια χρονιά την οποία όπου και να κοιτάξεις θα δεις ένα διαφορετικό summer camp. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή μόνο για τη Νέα Σμύρνη. Πλουραλισμός. Αυτή τη στιγμή και ο Πανιώνιος και ο Μήλωνας και οργανώνουν δικά τους αυτόνομα summer camp. Έχουμε, τι να σου πω, σχολές χορού, φροντιστήρια. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 10 διαφορετικά summer camps που θα γίνουν στη Νέα Σμύρνη από μέσα Ιουνίου μέχρι τέλος Ιουλίου και ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Ωραία. Το πού και το πότε και το αν θα γίνουν τελικά οι αθλοδιακοπές του Δήμου. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος είναι σε μια φάση που ψάχνει χώρους, ψάχνει να πάρει πίσω εντός εισαγωγικών χώρους που χρησιμοποιούσε τα παλαιότερα χρόνια όταν ο Μήλωνος και ο Πανιώνιος δεν κάναν δικά τους camp. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια να πάρει κάποιους χώρους από τον Πανιώνιο, να πάρει κάποιους χώρους από τον Μήλωνα, προκειμένου να μπορεί να βάλει μέσα τα παιδιά. Δηλαδή είναι σαν να θέλει να κόψει ένα κομμάτι των δύο συγκεκριμένων camp για να μπορεί να χωθεί και ο ίδιος να κάνει ένα δικό του. Του camp το κάγκελο δηλαδή. Ναι. Κάτι τέτοιο. Ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, το άσχημο που μου κάθεται είναι σαν να θέλει να κόψει ουσιαστικά τα πόδια των δύο μεγάλων συλλόγων της πόλης μας. Ναι. Που μετά από δύο χρόνια πανδημίας, πολύ μειωμένων εσόδων και πολύ αυξημένων πλέον εξόδων, θέλουν να προσπαθήσουν να μπαλώσουν ουσιαστικά κάποιες ζημιές μέσα από αυτό τα camp. Κοίτα, είναι ελληνικό χαρακτηριστικό ότι δεν θέλουν, ας πούμε, δεν σκέφτεται κάποιος, δεν σκέφτεται π.χ. ο Δήμος, έτσι, που είναι μια οντότητα, ένας οργανισμός. Δεν σκέφτεται ότι τέλεια, έχω δύο σωματεία μεγάλα που μπορούν να το υποστηρίξουν, πάω κι εγώ να τα χώσω όλα εκεί, all in, στα δύο αυτά camps και να ενισχύσω και να πάμε super όλο το καλοκαίρι. Να δώσω κι εγώ εκεί, ρε παιδί μου, να μπουστάρω και τους δύο, να τους βοηθήσω και να το πάνε super τρένο, να το επιδοτήσω και λίγο για να μπορούν και τα πιο χαμηλά έτσι, οικονομικά στρώματα να τα εξέλθουν με τα παιδάκια τους κτλ. Αλλά σου λέει, τι θα κάνω, θα κάνω κι εγώ δικό μου. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις ακόμα καλύτερα, εγώ στον Πανιώνιο που με έφερε στο τμήμα του πινκ-πονκ, είχα δώσει τα χέρια, είχα συμφωνήσει με τον άνθρωπο που οργανώνει το camp του Πανιωνίου, να του παρέχω την αίθουσα, να τον βοηθάω να το μαζεύω τα τραπέζια, προκειμένου να μπορεί να βάλει τα παιδάκια μέσα που θα κάνανε στο συγκεκριμένο χώρο δημιουργική απασχόληση. Ναι. Και τώρα έρχεται και μου λέει, τελικά δεν ξέρω αν θα καταφέρω να το κάνω, γιατί ο Δήμος μου ζητάει τη δικιά σου αίθουσα και δεν ξέρω πώς θα πάει. Και γνωρίζοντας από προηγούμενα χρόνια, από τις αθλοδιακοπές του Δήμου στην αίθουσα, σου μιλάω για το συγκεκριμένο παράδειγμα, που έχω την πλήρη γνώση, από το Δήμο είχαμε πάρα πολλές φθορές στην αίθουσά μας. Ενώ από το camp που θα γινόταν εντός Πανιωνίου εσωτερικά, ο Πανιώνιος είχε διασφαλίσει ότι κάθε μέρα θα ερχόντουσαν καθαρίστριες και για την υγιεινή των παιδιών και για να λειτουργεί σωστά ο χώρος. Θα καθαρίζουν, θα προσέχουν την αίθουσα, θα είναι όλα στην εντέλεια, προκειμένου να κυλάει ομαλά όλο αυτό το project. Εντάξει, από Σεπτέμβριο θα λέμε καλά πηγαίνω. Ναι. Τώρα κάνεις και spoil για το επόμενο άρθρο μου που είναι να βγει τώρα στον προφήτη. Εντάξει, ήθελα να το προμοτάρω λίγο. Με τον επώνυμο τίτλο. Ήθελα να το προμοτάρω λίγο. Πάμε όμως να αλλάξουμε θέμα και θα σας αφήσω να αναπτύξεις σχετικά με την ημερίδα κυβερνοασφάλειας που είχαμε την περασμένη εβδομάδα στο Γαλαξία. Αυτό ήταν πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Όταν αρχίζεις έτσι πολύ σε φοβάμαι.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η μερίδα ίσως ήταν μέχρι στιγμής, γιατί εντάξει, έχουμε ακόμα δρόμο και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να περιμένουμε. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ήταν από μεριάς του Δήμου το πιο επικό τρολάρισμα. Δηλαδή, τέτοιο τρολάρισμα δεν έχετε... Αυτό ήταν γλέντι, κανονικό, δεν ήταν απλά τρολ. Λοιπόν, είχαμε μια ημερίδα πολύ σωστά, πολύ ωραία για την κυβερνοασφάλεια, πολύ χρήσιμη. Σοβαρά τώρα το λέω, το εννοώ πραγματικά. Άλλωστε βλέπουμε ότι τώρα τελευταία έχει γίνει και της μόδας και βλέπουμε έτσι, έχουμε και κάτι σαν αυτοκτονίες, θανάτους, ας πούμε, από μικρά παιδιά που κάνουν παράτολμα παιχνίδια τα οποία τα βλέπουν στο διαδίκτυο και διαγωνισμούς άτυπους. Έχει ξεφύγει η φάση, έχουμε γίνει USA. Είναι της μόδας άλλωστε το USA τώρα τελευταία. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο το να μιλάμε για κυβερνοασφάλεια και να προστατεύουμε στη σύγχρονη εποχή, αρκεί να έχει ουσία και αρκεί να μην γίνεται απλά για να γίνει. Και θα συμπληρώσω έτσι που θα είναι και το κλείσιμο έτσι, του σχολιασμού μου, ότι θα πρέπει να γίνεται και από ανθρώπους που σέβονται και εκτιμούν το οτιδήποτε κάνουν. Δηλαδή, εμείς όταν κάνουμε κάτι, μια δράση, μια ημερίδα, ένα κάτι, αυτό που λέμε το πιστεύουμε, το τηρούμε, το ακολουθούμε και στη ζωή μας κανονικά. Όταν στην καθημερινότητά σου έχεις καμιά εικοσαριά ψεύτικα προφίλ στο διαδίκτυο, 5-6 προπαγανδιστικές σελίδες, χρησιμοποιείς δημόσια, δημοτικά μέσα για να κάνεις προσίδιον όφελος πολιτικό. Όταν λοιπόν έχεις όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να έρχεσαι να μιλάς για κυβερνοασφάλεια στον κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνατε ήταν επικό τρολάρισμα. Εκεί είναι εμένα η ένστασή μου και πάντα οι ενστάσεις και οι διαφωνίες που έχουμε είναι σε θέματα ουσίας και ηθικής. Καλώς το κάνατε, αλλά είναι αυτό που λένε ότι στο σπίτι του κρεμασμένου να μιλάνε για σκηνή. Ρε παιδιά, εντάξει. Σίγουρα, και εγώ το μόνο που θέλω να τονίσω, γιατί με κάλυψε σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συγκεκριμένες ημερίδες είναι ύψιστης σημασίας. Ακριβώς. Και δεν προσφέρονται σε καμία περίπτωση για προεκλογικούς αγώνες. Δεν είναι δυνατόν, ακόμα και σε τέτοιες εκδηλώσεις, διαφήμιση, το aftermath, για να μαθαίνεις κι άλλες έννοιες εσύ. Μετά τον beef με πας στο aftermath, δηλαδή τώρα πήγαμε σε PhD φάση. Της εκδήλωσης να είναι οι φωτογραφίες με τον υπουργό που ήρθε να μιλήσει κλπ. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο επί της ουσίας, να κρατάμε μικρό καλάθι, για να μην μας ενδιαφέρει μόνο να φανούμε από εδώ και από εκεί, χωρίς ουσία. Εντάξει, νομίζω και στο επόμενο θεματάκι μας πάλι στα ίδια βήματα. Και για το τελευταίο θέμα μας που θα μιλήσουμε σήμερα. Θα σου κάνω μια... κάνω μια διαφορετική τώρα εισαγωγή. Ναι. Ποια είναι... ποιος είναι ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη πηγή ψήφων, ναι, τώρα ειδικά που φτάνουμε σε προεκλογική περίοδο. Περίμενο. Εντάξει, δεν απαντάω, περίμενο. Δεν θέλω να μου απαντήσεις εσύ. Α, εντάξει. Στο στούντιο μαζί μας αυτή τη στιγμή έχουμε ένα φίλο της εκπομπής που έχει έρθει να παρακολουθήσει από κοντά, σαν κοινό. Και θέλω να τον ρωτήσω, να τον κάνω κοινό την ερώτηση πάλι. Ποια είναι η μεγαλύτερη πηγή σταυρών, μιλώντας για τις εκλογές που έρχονται, που πάνε όλοι οι δημοτικοί άρχοντες να ζητιανέψουν εντός εισαγωγικών ψήφους.
Ας το πω διαφορετικά. Ποιοι πάνε πιο πολύ στην εκκλησία, ποιοι πηγαίνουν πιο πολύ στις εκλογές. Τι σου έρχεται στο μυαλό. Σιγή. Όχι, το ξέρει, αλλά ντρέπεται. Εντάξει, νομίζω τα καπί θα έλεγα. Ε, κύριε. Είσαι σωστός. Α, ευχαριστώ. Περνάς. Από εδώ. Ωραία. Τώρα ειδικά το τελευταίο διάστημα λοιπόν τα καπί. Τα πέντε καπί που έχει η πόλη μας. Έτσι. Έχουμε και πολλά, γιατί είμαστε Νέα Σμύρνη. Έχουμε μία σειρά από εκδηλώσεις. Από αυτός ο κύκλος άνοιξε με τις κοπές των πιτών και συνέχισε με εκδρομές. Τσικνοπέμπτη, ιστορίες, χαμός. Τσικνοπέμπτες, φαγητά, εκδηλώσεις. Ωραία πράγματα. Ωραία, ωραία. Με αποκορύφωμα. Χθες που είδα μία πολύ ωραία εκδήλωση που δεν περίμενα ότι θα συνέβαινε σε καπί. Και πραγματικά ήταν μια δημιουργική εκδήλωση, διαφορετική. Ναι, και ευχάριστη θα έλεγα. Ναι, ευχάριστη, ναι. Δημιουργική. Έδωσε έναν αέρα, ρε παιδί μου, έτσι. Και μιλάω γιατί στο τέταρτο καπί έγινε από τα μέλη του μια επίδειξη μόδας. Με πασαρέλα, κανονικά. Κανονικά, κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Όπως το φαντάζεσαι, όπως το λέμε. Έτσι, ωραίο, ωραίο. Διαφορετικό, ευχάριστο. Θετικό, έτσι, πολύχρωμο, είναι ωραίο, ωραία, σπιρτόζικη, έτσι, πρωτοβουλία. Βλέπουμε κινητικότητα, ναι. Βλέπουμε τα μέλη του καπί να περνάνε όμορφα. Αυτά. Και τσουπ, εμφανίζονται και μαϊντανοί. Έχουμε μαϊντανούς στη Νέα Σμύρνη, πολλούς. Έχω γράψει και άρθρο, θα σας το βάλουμε σε link από κάτω από το βίντεο. Ωραία. Θα σας το βάλουμε λοιπόν σε link και το άρθρο για το μαϊντανό, αλλά και το άρθρο για τα παράσιτα. Ναι. Έχουμε δηλαδή σε μια πολύ ευχάριστη νότα, πραγματικά το λέμε αυτό, ευχάριστη, ζωντάνια, ενέργεια κτλ. Έχουμε κλασικά τι άλλο, την πολιτική εκμετάλλευση του οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Κάνατε κάτι καλό, κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο. Τσουπ, δυο μαϊντανοί, παρασιτούχοι, δικιά μου λέξη, να φωτογραφηθούν και μάλιστα, καλά, ο ένας εκ των δύο είναι επαγγελματίας μαϊντανός παράσιτο, μαϊντανό σλάς παράσιτο, όπου βλέπει φακό, αυτός θα κάνει και φωτομπόμπινγκ. Όπου βλέπει φακό, παπ, πετάγεται έτσι από πίσω, βλέπει ένα κεφαλάκι ότι και εγώ είμαι εδώ να φωτογραφηθώ, σας παρακαλώ. Ψηφίστε με, σας παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να βγω με τίποτα. Προσπαθώ. Προσπαθώ να βγω. Διαδικασίες, αλλά έχω, δεν τα καταφέρω. Έχω βάλει λιτούς και δεμένους, παρακαλάω, ναι, δεν θέλω να το πω στον αέρα, τι φυλάω, τι ποδιές. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ξεφτελίζεστε κι εσείς και χαλάτε την ωραία εικόνα των ανθρώπων. Κάνανε κάτι πολύ ωραίο. Η πρωτοβουλία σας, πολύ ωραία να το κάνετε. Ευχάριστο, έδωσε μια νότα έτσι ωραία. Μην την καταστρέφετε. Φωτομπόμπινγκ. Νομίζω ότι, και ξέρεις ποιο είναι το ανησυχητικό, ότι έχουν πάρει τόσα μαθήματα. Δηλαδή, παλεύουν πάση θυσία να εκλέγονται. Πάση θυσία, ό,τι και να γίνει. Κάνουν οι καραγκιουζιλίκια. Λειτουργούν ως βασιλικότεροι του βασιλέως, εδώ στη Νέα Σμύρνη. Και δεν το παίρνουν το μάθημά τους. Εντάξει, νομίζω κάποια στιγμή θα πρέπει να το εμπεδώσετε, παιδιά. Δεν τραβάτε. Ό,τι και να κάνετε. Το να πηγαίνετε με τους ανθρώπους τους σοβαρούς που είναι εκεί για να περνάνε δημιουργικά και ευχάριστα και να φωτογραφίζεστε για να λασαριστείτε, είναι λίγο ντροπή. Εντάξει. Ευτυχώς όλος ο υπόλοιπος κόσμος το καταλαβαίνει εκτός από εσάς. Και πέντε παράσιτα του δικού σας κύκλου, ας πούμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό που λέμε μια περίεργη λέξη. Αυτογνωσία.
Από το στόμα μου. Νομίζω λίγο ακόμα να συνεχίσουμε. Ναι. Τι είπα, α, σταματάει. Ένα μιλάει ο άλλο σαν να είναι το ίδιο πρόσωπο. Θα μιλάει μετά στο τέλος οι φίλοι που μας παρακολουθούν και από κοντά πλέον. Έτσι, λόγω της, ότι έχουν αρθεί τα μέτρα, θα έχουμε και ζωντανά κοινό. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η αυτογνωσία. Δεν γίνεται, όσο σκληρό για να ακούγεται τώρα αυτό που θα πω, δεν γίνεται όλος ο κόσμος να γνωρίζει ότι είσαι ένα, πραγματικά ένα μηδενικό, ένα παράσιτο στην πόλη. Και αυτό το λέμε με πολύ ευγένεια, έτσι. Μπορούσαμε να μιλήσουμε πολύ, με πολύ χειρότερους χαρακτηρισμούς. Να προσπαθείς να παρασιτείς, να προσπαθείς να μπαίνεις σε φορείς, να κάνεις κακό σε... σε δομές που λειτουργούν αυτόνομα, που δεν έχουν ανάγκη από άτομα σαν και εσένα μέσα. Δεν έχουν ανάγκη από άτομα πραγματικά να τους χαλάνε ό,τι προσπαθούν να κάνουν. Εντάξει, είναι στο... εντάσσονται και αυτοί όλοι, μαϊντανοί, παύλα, παράσιτα, στο... στη φιλοσοφία των πελατειακών σχέσεων που έχουν αναπτύξει κάποιοι για να συντηρούν δεξαμενές σταυρών. Είναι τόσο απλό. Αλλά... είναι εντυπωσιακό ότι πραγματικά το σύστημα τους ξερνάει αυτούς τους ανθρώπους. Τους εκμεταλλεύεται, τους ξερνάει και αυτοί ξαναπηγαίνουν εκεί και να το υπηρετήσουν. Να ξαναμπούν. Έτσι, ναι, ναι. Είναι εντυπωσιακό, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Άρα τι άλλο λείπει εκτός από την αυτογνωσία? Η αξιοπρέπεια. Μηδέν. Άγνωστες λέξεις. Ναι, ξεκάθαρα, μακράν. Hardcore η εκπομπή σήμερα. Επειδή είχαμε κοινό πρώτη φορά. Έτσι, στη τρίτη χρονιά φτάσαμε, έχουμε κοινό ζωντανό και είπαμε να πάμε σε hardcore edition σήμερα. Πάμε όμως για να κλείσουμε ωραία την εκπομπή όπως και αρχίσαμε. Ναι. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο στις 6 η ώρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου πάνω από τα Γκούντι στην Κεντρική Πλατεία Νέας Μύρνης. Ανοιχτή πρόσκληση. Στη Γενική Συνέλευση, παύλα γιορτή, παύλα απολογισμός, παύλα βάλτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε εσείς, παύλα πράξεις, πολλές, πολλές πράξεις. Σας περιμένουμε να τα πούμε για ακόμα μία φορά από κοντά, να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενη μέρα του Συλλόγου και να δούμε τι ακόμα μπορούμε να κάνουμε, πού μπορούμε να φτάσουμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήταν ένα δυνατό καντοπράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.